τι είναι η δημόσια υγεία και τι η κοινωνική ιατρική. Μια συνηθισμένη λανθασμένη αντίληψη ταυτίζει τη δημόσια υγεία με τα νοσοκομεία και το εκεί ιατρικό προσωπικό. Συνοπτικά, η ειδικότητα της κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας έχει ως αποστολή την προστασία, διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Επομένως, η δημόσια υγεία είναι η τέχνη και η επιστήμη της προαγωγής και της προστασίας της υγείας, της πρόληψης των ασθενειών, της αναπηρίας και του πρώτου θανάτου, αλλά και της αποκατάστασης της υγείας όταν έχει υποστεί βλάβες και της μεγιστοποίησης της ποιότητας ζωής όταν δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια υγεία απαιτεί συνεργατική και επιστημονική ομαδική εργασία με τη συμμετοχή όλων των επαγγελμάτων υγείας, αλλά και μηχανικών, περιβαλλοντικών επιστημόνων, εκπαιδευτών υγείας, διοικητικών και άλλων εξειδικευμένων επαγγελμάτων και διαχειριστών. Η πρώτη κύρια επιστημονική διαφοροποίηση της δημόσιας υγείας, κοινωνικής ιατρικής από την κλινική ιατρική είναι ότι σε αντίθεση με την κλινική ιατρική, η οποία παρεμβαίνει στο επίπεδο του ατόμου και επικεντρώνεται στο άτομο, η δημόσια υγεία εξ ορισμού ερευνά, σχεδιάζει και παρεμβαίνει σε επίπεδο πληθυσμού. Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι ότι ενώ η κλινική ιατρική εστιάζει διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, η δημόσια υγεία κοινωνική ιατρική εστιάζει στους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας και στοχεύει στην ευημερία της κοινωνίας, η οποία διασφαλίζει με τη σειρά της την προστασία και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της νόσου. Την περίοδο της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης, ως μαζικές καταστροφές αντιμετωπίζονταν οι λοιμώδεις μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες, εκτός από την ανθρωπιστική πλευρά της απώλειας ζώων, προκαλούσαν και σημαντική μείωση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, το οποίο ήταν απαραίτητο για τη στελέχωση των αναδυόμενων εργοστασίων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά συντεταγμένα η επιστήμη της κοινωνικής ιατρικής, στην οποία αντικείμενο παρακολούθησης και παρέμβασης δεν είναι όπως αναφέραμε και πριν το άτομο, αλλά είναι κοινωνικό σύνολο. Αναπτύσσονται η καταγραφή και περιγραφή στατιστικών στοιχείων, η οποία συγκροτεί και τις πρώτες επιδημιολογικές έρευνες, που τελικά καταλήγουν στην ερμηνεία της φύσης και μετάδοσης των μεταδοτικών ασθενειών και στα ακόλουθα προγράμματα αντιμετώπισής τους με την ταυτόχρονη εμφάνιση και των μαζικών εμβολιασμών, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος σύντροφος. Τι γίνεται όμως στο σήμερα? Γιατί δεν γνωρίζουμε και γιατί δεν απασχολείται πολύ η δημόσια συζήτηση για την ειδικότητα της κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας? Πλέον η δημόσια υγεία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο σε ατομική ευθύνη και πεδίο κυκλοφορίας. Τα πλάνα και τα πρωτόκολλα απάντησης και οργάνωσης των μαζικών καταστροφών που αφορούν την απώλεια ζώων εμφανίζονται ως κατάλοιπα σε χώρες που είχαν γνωρίσει κάποτε σοσιαλιστική οικοδόμηση. Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε πυρκαγιά, σε κάθε σεισμό, οι περισσότερες απώλειες και καταστροφές αυτό αφορούν τα φτωχότερα και μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Απώλειες και καταστροφές αρχικά ηλικίες, που τελικά οδηγούνται να αφορούν και πάλι τις συνθήκες διαβίωσης και άρα την υγεία του συνόλου. Και η πρόσφατη πανδημία δεν ήταν η εξαίρεση. Η πολιτική αλλαγής που ακολούθησε τόσο το ελληνικό κράτος, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ως μοναδικό στόχο την προστασία της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αδιαφορώντας για τα μέτρα προστασίας της κοινωνίας, με αποτέλεσμα τις απίθανες δηλώσεις που κουβόνταν στις απογευματινές ενημερώσεις. Η φυσιογνωμία των δηλώσεων αυτών, αλλά και όλη η επιχειρησιακή τους κάλυψη, δημιούργησαν περαιτέρω σύγχυση κατά τι είναι η δημόσια υγεία. Ο γνωστός ΕΟΔΗ είναι στην ουσία ένας ιδιωτικός φορέας υπό την ευθύνη του κράτους και την πολιτική του για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού, την είδαμε και τη ζήσαμε και στην πανδημία. Ατομική ευθύνη για όλα, δίθεν επιστημονικά πρωτόκολλα που μας έλεγαν ότι ο ιός μεταδίδεται στις διαδηλώσεις και στον ελεύθερο χρόνο και όχι στους χώρους δουλειάς, και το εμβόλιο πανάκια για όλα. Από την άλλη, αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή όποιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας να είναι στην ευθύνη των Δήμων και των περιφερειών. Έτσι όμως δεν μπορεί να γίνει καμία συνολική καταγραφή, σχεδιασμός και παρέμβαση για τα ζητήματα δημόσιας υγείας, αφού η ρήπανση, οι επιδημίες, τα ποτάμια και ο υδροφόρος ορίζοντας που μπορεί να μοιράζονται πολλοί Δήμοι, περιφέρειες, ακόμα και χώρες, όπως και οι καταστροφές δεν διαμορφώνονται και δεν περιορίζονται ποτέ στα όρια ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας. Έτσι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα και ενιαία προγράμματα για τομείς από την απεντόμωση και τον έλεγχο στους υδροφόρους ορίζοντες, τον εμβολιασμό και την ενημέρωση εκπαίδευση
για την προφύλαξη απέναντι σε νόσους, ως και την πολιτική προστασία απέναντι σε φυσικά φαινόμενα. Ακόμη όμως και εκεί που παρουσιάζεται αρχικά ότι υπάρχουν ολοκληρωμένα τέτοια προγράμματα, έχουν καταρτιστεί με κριτήριο το κόστος, όχι τη διασφάλιση της ζωής όλου του πληθυσμού, όπως μας έδειξε η πείρα της Θεσσαλίας και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για την πρόληψη των πλημμυρών. Χαρακτηριστικά, μιας αναφερόμαστε και στην ΕΕ, μπορούμε να δούμε εδώ και κάποια διαγράμματα, τα οποία επιβεβαιώνουν και αυτά που ανέφεραν και οι προηγούμενοι σύντροφοι και συντρόφισσες για τις ανισότητες που υπάρχουν και στο παιδιατρικό επίπεδο και στο σύνολο των ανέμων, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών, που βλέπουμε τόσο πιο σκούρο κόκκινο γίνεται, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος και ατομικού εισοδήματος καταναλώνεται από την τσέπη του ασθενούς για τις υπηρεσίες υγείας. Όχι από την φορολογία την ασφάλιση που πληρώνει, αλλά έξτρα. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι και στις πιο έντονες περιοχές της διοργάνωσης υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, οι όποιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε δήμους και περιφέρειες είναι αποψηλωμένες από προσωπικό γενικά, δεν απασχολούν γιατρούς κοινωνικής ιατρικής δημόσιας υγείας, επιδημιολόγους κτλ. Αλλά κυρίως διοικητικούς υπαλλήλους με φύλλο κυρίως κερδίζουν άδειες εργασίας. Όσο για τα εργαστήρια επιδημιολογίας των πανεπιστημίων, επίσης δεν έχουν καμία σύνδεση με τους παραπάνω και έχουν ένα δικό τους σχέδιο για έρευνα και μελέτες που εξαρτάται από την πηγή χρηματοδότησης και όχι τις ανάγκες δημόσιας υγείας της κάθε περιοχής. Σε τι όμως θα μπορούσε να συμβάλλει στην Ελλάδα, στην περιφέρεια Ηπείρου, στα Γιάννενα, η κοινωνική ιατρική, αν υπήρχε πραγματικά ως κομμάτι ενός συγκροτημένου σχεδίου για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως κομμάτι των δημόσιων κέντρων υγείας, γιατί θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να υπάρχει όντως επιδημιολογική επιτήρηση, να γνωρίζουν τόσο ο κρατικός μηχανισμός όσο και ο πληθυσμός ο ίδιος τη συχνότητα και πού εμφανίζεται μια ασθένεια όπως ο Βρουγγέλος ή η Σαλμονέλα στα Γιάννενα, που η οικονομία στηρίζεται στην κτηνοτροφία και την κτηνοτροφία και στις αντίστοιχες μεταπληκτικές βιομηχανίες. Να προκύπτει με βάση το παραπάνω ένα κρατικό σχέδιο επίλυσης και εμπάθησης, το οποίο δεν θα περιορίζεται σε φυλάδια και επιδοτούμενες καμπάνιες ενημέρωσης, αλλά σε ένα σύνολο λύσεων από τη δωρεάν απεντόμωση, για παράδειγμα, στον έλεγχο ποιότητας της κτηνοτροφίας και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Να παρέχει υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της δημόσιας υγείας και να χρησιμοποιεί την επιστημονική τεκμηρίωση και αυστηρότατα κατάλληλα μέτρα, ώστε να δίνει συμβουλές για θέματα υγείας με γνώμονα όχι αν θα χάσει μια παρτίδα παραγωγής στο εργοστάσιο ή αν θα πάρουν αναρωτική άδεια πολλοί εργαζόμενοι ταυτόχρονα, αλλά αν οι χώροι εργασίας και το προϊόν είναι όντως ασφαλές. Να επαναξιολογεί τακτικά τις πρακτικές που ακολουθούνται και να κρίνει έναν ανταποκρίνουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Να δομεί ένα πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της υγείας, να έχει εικόνα των ευπαθών ομάδων στον πληθυσμό αναφοράς και στις ανάγκες τους, να έχει εικόνα για την ανάπτυξη ασθενειών, την πρόληψη τους εμβολιαστικά και την ορθή χρήση αντιβιωτικών, όπως ορίζεται πιο επιστημονικά, του φαρμακοεπαγρύπνηση. Σκεφτείτε ανάλογα θέματα δημόσιας υγείας πάλι στην περιοχή μας, όπως οι επιπτώσεις της εμφαλομίχλης, οι αισθήσεις πιθανών επιδημιών, όπως τώρα αναφέρονται στην Ιλιαρά, η αυξημένη συχνότητα καρκίνου σε μια περιοχή που κανείς δεν την παίρνει την χαπάρι, τα σχέδια για την αντιμετώπιση πλημμύρας που γνωρίζουμε ότι είναι ανύπαρκτα στην Ήπειρο και άλλα. Και δεν είναι τυχαίο πως το σύνολο των χωρών της ΕΕ, όσο εισέρχονται πιο έντονα τα οικονομικά κριτήρια κέρδους και ο ιδιωτικός τομέας, τόσο οι παροχές υγείας και όσο οι δίκτες χειροτερεύουν, όπως βλέπουμε και στα διαγράμματα. Παράλληλη θέσπιση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της κερδοφορίας στον χώρο της εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην περαιτέρω αφανισμό ειδικοτήτων στον βωμό του κέρδους. Στα χαρτιά μπορεί να υπάρχει, όπως είπαμε, η δικότητα της κοινωνικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας, στην πράξη όμως η πολιτική υγεία του συστήματος, η ίδια υγεία είναι ένα ατομικό φαινόμενο, ένα εμπόρευμα, το οποίο έχει αναφορά σε ατομικές ασθένειες με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Και άρα και η σύνθεση του ιατρικού σώματος θα πρέπει να είναι ανάλογη με τα περιθώρια και τις λογικές κέρδους, ώστε συγκεκριμένες ειδικότητες έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν κύρος και να προσελκύουν κόσμο και άλλες να οδηγούνται στην ανυποληψία. Λογικό, εφόσον ούτε το αστικό κράτος ούτε το κεφάλαιο δεν σπαταλούν λεφτά για αυτόν τον σκοπό. Όσον αφορά την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, που ανέφερε και ο σύντροφος Γιώργος, που έχουν υποχρέωση οι ίδιοι εργοδότες να προσχωρούν στους εργασιακούς χώρους, ο ρόλος της είναι να συμβάλλει επιστημονικά ώστε να προλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, η πρόορη φορά της υγείας των εργαζομένων από τις συνθήκες εργασίας. Αυτό όμως δεν συμφέρει τους εργοδότες. Τα μέτρα ασφάλειας αποτελούν κόστος, η προστασία της υγείας αποτελεί εμπόδιο στο να βαρύνει και να βαθύνει εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση της εργασίας υπερορίες.
Έτσι, σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει καμία δημόσια υπηρεσία ιατρικής εργασίας, αλλά πολλές ιδιωτικές. Ενώ σε ολόκληρες περιφέρειες υπάρχει ένας μόνος γιατρός εργασίας, κανονικός και με αυτή την ειδικότητα, και όχι απλά ένας παθολόγος ή γενικός γιατρός, ο οποίος από ουσία του πρώτου καλύπτει χώρους εργασίας με τυπικό ρόλο. Αντίστοιχο εμπόδιο είναι και η πραγματική λειτουργία της ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής, η οποία επιβλέπει την κατάσταση υγείας του κοινωνικού συνόλου και των ομάδων με την επιτήρηση των βιομηχανικών μονάδων στις περιοχές και την αλληλεπίδρασή τους με το υπόλοιπο οικοσύστημα, την ποιότητα των προϊόντων, τις αιστείες μόλυνσης, τα κοινωνικά και τα οικονομικά αίτια που συμβάλλουν στην εξάπλωση των ασθενειών, οργανικών και ψυχολογικών. Ούτε αυτό όμως συμφέρει, καθώς αποκαλύπτει τις εγγενείς ανισότητες του καπιταλιστικού συστήματος. Σε αυτή τη βάση, οι υπηρεσίες υγείας στον τομέα της πρόληψης, της κοινωνικής ιατρικής, αντιμετωπίζονται ως περιττό κόστος για το κράτος και τους εργοδότες. Στην ουσία, δεν υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υπεράσπιση και η υποδόμηση της δημόσιας υγείας είναι αδύνατη στο καπιταλιστικό σύστημα, όχι λόγω ανικανότητας, αλλά λόγω επιλογής. Ο Έγγελς, όταν περιέγραφε στο γνωστό του έργο «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία» το 1845, το δραματικό επίπεδο υγείας των εργατών, εστιάζει στις συνθήκες κατοικίας και διατροφής, στην ποιότητα του νερού, τις συνθήκες εργασίας για να εξηγήσει το επίπεδο υγείας και εξαιτίας των ασθενειών που μάθησαν εκείνη την εποχή, την εργατική τάξη, όπως η πανούκλια και η χολέρα. Υπό αυτό το πρίσμα, η Σοβιετική Ένωση, εικονιζόμενος και στη φωτογραφία σε μάσκο, με βάση τις εργασίες που υπήρχαν ήδη από το 1912, διαμόρφωσε για πρώτη φορά ένα σύστημα υγείας σε εθνικό επίπεδο, με πολλαπλές δομές οι οποίες αντιστοιχούν στη σοβαρότητα του εκάστοτε προβλήματος υγείας. Το σύστημα υγείας αυτό είχε ως βάση τον κεντρικό σχεδιασμό από πλευράς του κράτους και τον συντονισμό από πλευράς των επιστημόνων από ένα πρώιμο είδος γενικού γιατρού σε δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως εθνικό σύστημα υγείας και την πρώτη προσπάθεια για ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς, δηλαδή με βάση το σύνολο και τη σωματική και ψυχική του κατάσταση και όχι απλώς τη λειτουργία του κάθε όργανου του συστήματος. Η βασική μονάδα του συστήματος υγείας είναι η τοπική πολυκλινική, στην οποία αντιμετωπίζονται πρωτοβάθμια περιστατικά και προληπτική ιατρική από τον αγροτικό γενικό γιατρό για ενήλικους και από τον παιδίατρο για τον ανήλικο πληθυσμό. Οι κεντρικές πολυκλινικές διαθέτουν και περισσότερες ειδικότητες καθώς και εργαστηριακές δομές. Όλα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά βασίστηκαν στην ίδια τη δυνατότητα των εργατών και του λαού να διαχειρίζει το ίδιο στο πλούτο που παράγει για τις δικές του ανάγκες, σε ένα κεντρικό σχεδιασμό με βάση τις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο λαός έχει μπροστά του ένα μονόδρομο, να σώσει τον εαυτό του στον δρόμο της ανατροπής, όπως αναφέρει και το σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί τη συσπήρωση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και την αγωνιστική δράση ενάντια στο σύνολο της πολιτικής που θυσιάζει την υγεία και τις ανάγκες μας για τα κέρδη των μονοπωλίων ενάντια στην πολιτική της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων που οδηγούν στην καταδάφιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις από το νερό, την υγεία, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και την παιδεία, ενάντια στην πολιτική κρίση της γης και την εμπλοκή στους υπερελιστικούς πολέμους, ενάντια δηλαδή στους παράγοντες που γεννούν τις κοινωνικές και ταξικές ανισότητες. Απαιτεί την ανατροπή του δρόμου ανάπτυξης που όλα τα μέτρα με κριτήριο το κέρδος, που όλα τα μετρά με κριτήριο το κέρδος των ομίλων. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πολιτική και οικονομική ανάπτυξη, που όχι μόνο δεν θα φέρει δικαιώματα, αλλά θα έχει ως κριτήριο τη συνδυασμένη και πλήρη ικανοποίηση του συνόλου των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με βάση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των επιστημονικών εξελίξεων, οι οποίες θα είναι στη διάθεση του λαού. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι φροντίδα για την υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Στο επίκεντρο της αντίληψής μας βρίσκεται η πρόληψη. Αναδεικνύουμε ότι η ουσιαστική προστασία της υγείας απαιτεί το συντονισμένο αγώνα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, καθολικού, αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας και πρόνοιας, με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα στο οποίο και πιο ειδικά από τα κέντρα υγείας θα μπορούν να εκπορεύονται και να αναπτύσσονται οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, υγείας και ασφάλειας εργασίας και σχολικής υγείας. Να προχωράει η επιδημιολογική επιτήρηση και να συμβάλλει στις αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες των αναγκών για την υγεία του πληθυσμού. Να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα επιστημονικά πρωτόκολλα, τις νέες τεχνολογίες, τις εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη και στην πληροφορική. Αυτό τον αγώνα δίνει καθημερινά το ΚΚΕ και αυτός ο αγώνας χωράει και αξίζει για κάθε επιστήμονα γιατρό, υγειονομικό και για όλο τον λαό. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Μπρετ, τρία είναι τα πράγματα που πρέπει να ρωτάει ένας γιατρός.
να ρωτά και να ξαναρωτά για τις κοινωνικές συνθήκες. Ευχαριστώ.